Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε. Και σήμερα θέλω να σας γνωρίσω κάποιον. Αυτόν εδώ. Να πείτε ρε Νίκο, ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι ο αδερφός αυτενού εδώ. Τώρα καταλάβατε που πήγα και έμπλεξα. Και πάμε να δούμε τι έπαθα. Μία βόλτα Θεσσαλονίκη, σε μία γωνιά, ο κύριος αυτός, ο αδερφός του πρώτου. Περνώντας εγώ, τον βλέπω να κάθεται εκεί με ένα φίλο μπροστά του. Καλημέρα, καλημέρα. Λέω ρε φίλε, τι είναι αυτό. Με κοιτάει ο άνθρωπος, μου λέει εσύ καλό παλικάρι, εσύ κερδίσεις λεφτά, μου λέει. Λέω να κερδίσω λεφτά, πώς θα κερδίσω. Παίξουμε παιχνίδι, λέει, και εσύ κερδίζεις λεφτά. Λέω τι, με ένα φίλο. Μου λέει θες να παίξουμε, ας ξεκινήσουμε, μου λέει. Μου λέει εγώ δεν έχω ένα φίλο, ένα, δύο, κι άλλα δύο, τέσσερα φίλα, μου λέει. Λοιπόν, δικιά σου δουλειά, μου λέει, εσύ βρίσκεις παπά. Άλλα φύλλα, εδώ χέρια, μαύρα. Ένα, δύο και τρία δεκάρια μαύρα. Δικιά σου δουλειά να βρεις τον παπά. Του λέω ρε φίλε, συγγνώμη, ο παπάς δεν παίζεται με τέσσερα φύλλα. Λέει, πολύ πιο εύκολο, μη φοβάσαι. Ας ξεκινήσω. Παίρνει τα τρία δεκάρια που τάδαμε και τα κρατάει τα δάχτυλά του εδώ μπροστά. Και από πίσω μου βάζει τον παπά. Δεν πιστεύω να μου τα πετάξει τώρα γιατί θα μπλέξουμε πάλι. Λοιπόν, παίρνω ένα δεκάρι, μου λέει, βάζω πίσω εδώ. Και στη θέση του βάζω τον παπά. Λοιπόν, δικιά σου δουλειά βρίσκεις παπά, μου λέει. Ένα πρώτο φύλλο κάτω. Παπάς στη μέση και ένα τελευταίο φύλλο τέρμα κάτω. Πού είναι παπάς, μου λέει. Όπως το είδατε και εσείς φίλοι μου στην οθόνη σας, του λέω στη μέση. Που λέει, Νίκο, στη μέση εγώ έχω 10. Τέρμα κάτω, έχω 10 και εδώ πέρα έχω 10. Δεν κατάλαβα τι έκανα. Παπάς είναι εδώ, μου λέει. Λέω, μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά. Κανένα πρόβλημα, λέει. Εγώ παίρνω 10. Εδώ. Στη θέση βάζουμε παπά. Εγώ είμαι καλό παιδί, θα σου το δείξω ανοιχτά, μου λέει. Με πώς ανοιχτά. Λοιπόν, μου λέει, έχουμε ένα 10. Τέρμα κάτω. Παπάς στη μέση και τέρμα από κάτω ένα 10. Τα γυρίζουμε έτσι και πού είναι ο παπάς. Όπως το είδατε φίλοι μου, δεν θέλει πολύ σκέψη, του λέω στη μέση. Του λέει στη μέση, εγώ έχω 10. Το τέρμα κάτω, εδώ έχω άλλο 10. Και εδώ δεκάρι. Δεν καταλάβω να τι έκανα. Παπάς είναι εδώ, μου λέει. Μπορούμε να το ξανακάνουμε, του λέω. Βεβαίως, μου λέει, κανένα πρόβλημα. Παίρνω δεκάρι. Βάζω πίσω από παπά. Παπάς στη μέση. Παίρνω πρώτο φύλλο, τέρμα κάτω. Στη μέση, παπάς και τέρμα κάτω, δεκάρι. Πού είναι παπάς, μου λέει. Εγώ τώρα πιο ξύπνιος από τον μάγο, δεν πιστεύω από τον άραβα. Του λέω την πάτσα μια, δεν ήταν στη μέση, την πάτσα δύο, δεν ήταν στη μέση. Του λέω είναι εδώ ο παπάς. Και μου λέει Νίκο, συγγνώμη, εδώ είναι δεκάρι. Ο παπάς είναι στη μέση. Αλλά δεν είναι μόνο μέση. Αν ήσουν τυχερός, ο παπάς ήταν και πάνω. Ο παπάς ήταν και στη μέση. Ο παπάς ήταν και κάτω, μου λέει. Δεν κατάλαβα τι μου έκανα. Μόλις έχασα τα λεφτά μου. Είχα κάποια παραπάνω, του τα δίνω κάτω από τραπέζι και πάλι καλά, φύγαμε για εξήγηση. Για να γίνει το κόλπο, το πρώτο κόλπο που έκανε ο άραβας, πάμε στον αδερφό του. Θα χρειαστούμε συγκεκριμένα 4 φύλλα. 2 παπάδες και 2 δεκάρια, παρόμοια. Χρησιμοποιήστε όποια φύλλα θέλετε εσείς.
όλη η τεχνική αυτινού του κόλπου, δύο ασκήσεις. Πρώτη άσκηση, το διπλό σήκωμα. Με ποια έννοια? Να δείχνουμε, παράδειγμα, εδώ πέρα, το διπλό σήκωμα, να σμπρώχνουμε δύο φύλλα και να τα δείχνουμε ως ένα. Η πρώτη άσκησή μας είναι αυτή. Και η δεύτερη άσκηση, το γλίστρισμα. Το γλίστρισμα είναι αυτό το πράγμα. Να δείξουμε αυτό το φύλλο ότι βρίσκεται εδώ, αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά, ας σας εξηγήσω. Λοιπόν, ετοιμάζουμε τέσσερα φύλλα εδώ πέρα. Δύο παπάδες, δύο δεκάρια. Εντάξει, λοιπόν. Φτάνουμε, σμπρώχνουμε ένα φύλλο, το γυρίζουμε εδώ, που το αφήνουμε κάτω. Δικιά σου δουλειά είναι να βρίσκεις τον παπά. Τώρα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει, λοιπόν. Διπλό σήκωμα τώρα, σμπρώχνουμε δύο φύλλα ως ένα. Έχουμε ένα πρώτο μαύρο, που βεβαίως εμείς αφήνουμε έναν παπά. Ένα δεύτερο μαύρο και ένα τρίτο μαύρο. Εντάξει. Τα μαζεύουμε, βάζοντας τον παπά τέρμα πάνω. Παίρνουμε τον άλλον τον παπά εδώ πέρα. Με την έννοια, μόλις δείξαμε τρία δεκάρια στον φίλο μας. Παίρνουμε, λέμε, ένα πρώτο δεκάρι. Βέβαια, εμείς δεν παίρνουμε δεκάρι, παίρνουμε τον παπά. Και τον βάζουμε πίσω από τον παπά. Τον παπά τον βάζουμε στη μέση και βεβαίως μπορούμε να το δείξουμε. Κανένα πρόβλημα. Κλείνουμε αυτά τα φύλλα. Σμπρώχνουμε ένα πρώτο φύλλο. Εντάξει, βεβαίως δεν το δείχνουμε. Από κάτω. Διπλό σμπρώξιμο τώρα. Υπερβάλλω να καταλάβετε. Με την έννοια ότι παίρνουμε τον παπά και τον βάζουμε από κάτω. Και σμπρώχνουμε ακόμα ένα φύλλο, το βάζουμε από κάτω. Με λίγα λόγια, αν δεν μπερδευτήκαμε, είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει, λοιπόν. Κρατώντας τα φύλλα έτσι εδώ, με τα δάχτυλά μας, αυτό το πράγμα. Δύο δάχτυλα από κάτω, ένα δάχτυλο από πάνω και τον άλλο παπά εδώ πέρα. Ρωτάμε τον φίλο μας που είναι ο παπάς, θα μας πει στη μέση. Παίρνοντας το φύλλο στη μέση, το δείχνουμε εδώ πέρα, κρύβοντας αυτά τα δύο. Λέμε, εδώ έχουμε ένα δεκάρι. Το ξαναβάζουμε στη θέση του. Παίρνοντας αυτό το φύλλο, πάμε να το δείξουμε, εκείνη τη στιγμή τι κάνουμε, κάνουμε αυτό εδώ. Και εδώ πέρα έχουμε ένα δεκάρι που το βάζουμε πάνω και τέρμα κάτω έχουμε ένα δεκάρι. Με την έννοια βάλαμε τα φύλλα μας σε αυτή την κατάσταση και τα κρατάμε εδώ. Ο παπάς είναι εδώ πέρα. Ξαναπάμε ακόμα μία. Παίρνουμε ένα δεκάρι. Βεβαίως δεν παίρνουμε δεκάρι. Παίρνουμε τον παπά. Τον βάζουμε εδώ. Ο παπάς στη μέση και το παίζουμε ανοιχτά. Εντάξει, λοιπόν, τα κλείνουμε να μην φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, παίρνουμε ένα δεκάρι. Αυτή τη στιγμή σμπρώξουμε δύο φύλλα. Εντάξει, μαζί με το δεκάρι. Και το βάζουμε από κάτω. Ξαναρχόμαστε, ξανασμπρώξουμε δύο φύλλα. Και τα γυρνάμε ανάποδα. Τα ανοίγουμε με την έννοια ο θεατής νομίζει ότι ο παπάς βρίσκεται στη μέση. Δείχνουμε, κρύβοντας εδώ μπροστά τα δύο φύλλα. Εντάξει. Ξαναβάζουμε στη θέση μας. Παίρνουμε το τελευταίο, παίρνοντας. Σμπρώχνουμε εδώ. Κρύβουμε. Το βάζουμε εδώ. Και βεβαίως εδώ. Ο παπάς είναι εδώ. Τώρα. Παίρνουμε ένα δεκάρι που το βάζουμε πίσω από τον παπά και βάζουμε τον παπά στη μέση. Με ποια έννοια? Έχουμε τους δύο παπάδες τέρμα κάτω και το δεκάρι μας τέρμα πάνω. Τελευταία κίνηση. Με την έννοια κρατάμε τον παπά στο χέρι. Ένα δεκάρι, συγγνώμη. Αν ο φίλος μας την πάτησε δύο φορές θα μας πει ότι ο παπάς είναι στα χέρια μας. Και λέμε στα χέρια μας έχουμε ένα δεκάρι. Παίρνουμε τον παπά που είναι στη μέση, τον δείχνουμε. Εντάξει, κρύβοντας τα άλλα δύο φύλλα από πίσω. Το ξαναβάζουμε στη θέση τους. Ισιώνουμε όλα τα φύλλα. Εντάξει. Διπλό σήκωμα τώρα.
δύο φύλλα, δείχνουμε έναν παπά, τον αφήνουμε κάτω, δεύτερος παπάς κάτω, ο τρίτος παπάς κάτω. Και το πρώτο κόλπο του Άραβα κάπως έτσι έγινε. Οι πιο ξύπνοι θα το καταλάβουν. Καλή εξάσκηση και καλή διασκέδαση σε όλους.